Ξεκίνησε ήδη το έργο της τοποθέτησης στεγάστρου στις νέες εγκαταστάσεις προκειμένου το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται με περισσότερη άνεση και ασφάλεια τόσο κατά την καλοκαιρινή περίοδο όσο και κατά το χειμερινή στις συνθήκες Σέγγεν. Το στέγαστρο είναι συνολικής επιφάνειας 192 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο από μεταλλικά στοιχεία κατάλληλα διαμορφωμένα για την έκθεσή του σε θαλάσσιο περιβάλλον και πακτωμένα με αγκύρια ρητινικής πάκτωσης ώστε να αποτελεί μια ασφαλή κατασκευή με αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Κοκαλάκης, μας ενημέρωσε σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και για τους σχεδιασμούς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για περαιτέρω βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις της Σέγγεν. Όπως βλέπετε και στα πλάνα πίσω μας, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Μένουν πλέον να τοποθετηθούν τα τεντόπανα, τα οποία θα δίνουν και σκίαση αλλά και προστασία από καιρικές συνθήκες όπως για παράδειγμα βροχή. Είναι μια βαραίου τύπου κατασκευή, συνολικής έκτασης 192 τετραγωνικών μέτρων, περίπου 16 επί 12, το οποίο θα προσφέρει την προστασία που χρειάζονται οι επιβάτες τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο, όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι μια μεταλλική κατασκευή η οποία είναι κατάλληλα βαμμένη ώστε να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν ιδιαίτερα κατά τον χειμώνα. Σε αυτή την περιοχή κυρίως, έτσι δεν είναι? Σε αυτή την περιοχή κυρίως. Επίσης εδώ είναι τόσο βαριά η κατασκευή που μπορούμε να δούμε, που ίσως λογικά θα χρειαστεί για το χειμώνα, ένα τμήμα της να κλείσει ώστε να προστατεύεται ακόμα περισσότερο κόσμος, ο οποίος θα περιμένει για να ολοκληρωθεί ο διαβατηριακός έλεγχος. Βλέπω ότι έγιναν και υποδομές για να στηριχτεί, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Έχουν μπει ειδικά τετράποδα εντός, έχουν γίνει κάποιες σκαφές και έχουν μπει εντός του λιμένα. Έχει πέσει ειδικό τσιμέντο πάνω σε κεριτίνες ώστε να έχουμε την απαραίτητη υποδομή, ώστε αυτό να στέκεται χωρίς να επιδρά και να επηρεάζεται από κανέναν άνεμο. Μάλιστα. Τώρα βέβαια είναι μια κατασκευή η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε μόνιμη, κύριε Κοκαλάκη. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη κατασκευή, ένα πολύ μεγάλο θετικό της, εκτός από την βαριά κατασκευή και ότι είναι αντοχής κατασκευή, είναι μια κατασκευή η οποία μπορεί να μεταφερθεί. Δηλαδή, εκτός από τις βάσεις οι οποίες, όπως εννοείται, είναι, δεν μπορούν να μεταφερθούν, η υπόλοιπη κατασκευή μπορεί να μεταφερθεί στο μέλλον αν χρειαστεί κάπου αλλού. Εδώ ευελπιστούμε ότι προς το παρόν, όσο μείνουμε εδώ και αν συνεχιστεί να μείνει εδώ η Σέγγεν, θα εξυπηρετεί κατά πολύ το επιβατικό κοινό. Πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία μετά το σεισμό? Μεταφέρθηκε εδώ η Σέγγεν, έγιναν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο οι επισκευές του ντοκ στο λιμάνι, η μεταφορά των κίσκων για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας ελέγχου διαβατηρίων. Πώς κύλησε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει άμεσα ώστε να μην κλείσει η γραμμή Κον-Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουμε, αλλά πώς εξελίχθηκε, αν επηρέασε θετικά, αρνητικά την διακίνηση? Εννοείται ότι όλο αυτό είχε ένα θετικό αντίκτυπο, ότι μέσα σε 3 με 4 ημέρες η γραμμή και πάλι άνοιξε. Οι εγκαταστάσεις εδώ συνεχώς υπήρχε μία βελτίωση και ακόμα έχουμε δηλαδή στο νου μας ιδέες να καλυτερεύσουμε εδώ τις συνθήκες, γιατί πολλοί κόσμος θα σχολιάσει και θα πει ότι ίσως θυμίζει εδώ ένα διασκορπισμένα κιόσια τα οποία εξυπηρετούν. Όμως μην ξεχνάτε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο και κάτι το οποίο στην ουσία όλα αυτά εδώ τα κιόσια που βλέπουμε εξυπηρέτησαν την κατάσταση ώστε να μην κλείσει η γραμμή και να κυλήσει ομαλά όλη η καλοκαιρινή περίοδος και να έχουμε την κίνηση που είχαμε. Μια ιδιαίτερα καλή, θα έλεγα, κίνηση, κλείνοντας σιγά σιγά τη σεζόν και βλέποντας τα στοιχεία. Μια πολύ ικανοποιητική κίνηση και έτσι να έχουμε το θετικό αντίκτυπο ότι ο σεισμός δεν επηρέασε στο βαθμό που κάποιοι θα έλεγαν ότι θα μπορούσε να έχει επηρεάσει. Έχουν μεταφερθεί σχεδόν όλες οι υπηρεσίες πέραν της Σέγγεν και του ελέγχου διαβατηρίων σε αυτή την περιοχή, δηλαδή οι κίσκοι των πρακτορείων οι οποίοι εκτελούν. Έχουν δεστήρια για τις γραμμές, υπάρχουν τουαλέτες, υπάρχει το duty free, υπάρχει καφετέρια, υπάρχει ο διαβατηριακός έλεγχος, υπάρχει ο τελωνιακός έλεγχος. Τώρα από αυτή την εβδομάδα, μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα έχει κατασταθεί πλήρως και η security. Μεταφέρουμε και τις κάμερες ασφαλείας από εδώ, οπότε θα είναι πλήρως ελεγχόμενος ο χώρος. Καθώς επίσης στην είσοδο έχει τοποθετηθεί μια μπάρα με κίσκο,
Οπότε θα η είσοδος θα είναι πλέον ελεγχόμενη, όπως και θα πρέπει να είναι σε ένα χώρο Σέγγεν. Υπάρχει η καφετέρια που εξυπηρετεί πλέον το επιβατικό κοινό, υπάρχουν τουαλέτες και στο σχεδιασμό μας είναι να μπουν ακόμα κάποιες επιπλέον τουαλέτες εντός της Σέγγεν, ώστε ο κόσμος ο οποίος είναι μέσα και είτε περιμένει να φύγει είτε αποβιβάζεται, να μπορεί να εξυπηρετείται και να μην χρειάζεται να βγαίνει έξω από την περίφραξη. Θα έχουμε και το χειμώνα από ό,τι γνωρίζουμε. Εννοείται. Η κίνηση συνεχίζεται κανονικά. Ευτυχώς δεν επηρεαστήκαμε τις εξαγγελίες που υπήρχαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Όλα κύλησαν ομαλά μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργείων. Οπότε θα η κίνηση, ευελπιστούμε, να συνεχιστεί κανονικά και το χειμώνα. Όχι όμως για τους θαλαμιγούς. Ευελπιστούμε κάτι το οποίο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε έτσι αλλιώς κίνηση τόσο μεγάλη μέσα στο χειμώνα. Είναι μικρή κίνηση. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο χειμώνα και μέχρι να έρθει η επόμενη σεζόν του 2018 να έχει επιληθεί και αυτό το πρόβλημα, ώστε να πάμε δυνατά για το 2018.